Καλησπέρα παιδες, Μπέιζ εδώ και αυτό είναι Dark Souls επεισόδιο νούμερο 2. Λοιπόν, γρήγορη ενημέρωση. Πρώτον βλέπετε διαφορετικό χαρακτήρα γιατί γύρισε 7 επεισόδια με το προηγούμενο save και έκανε πολύ χαμηλό recording ήχο του παιχνιδιού και δεν μπορέσα να το διορθώσω. Οπότε τώρα γράφω και το παιχνίδι και τον ήχο ξεχωριστά για να μπορέσω να έχω καλό ήχο και συγχρονισμένο πάνω απ' όλα. Δεύτερον, είναι η τελευταία φορά που βλέπετε Παρασκευή Dark Souls 2. Μετά θα πάνε αυτά Δευτέρα και Τετάρτη. Και από την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έχει Forever Alone Craft. Παρακαλώ, σταματήστε την γκρίνια και τα σχόλια γιατί έχει πέσει πολύ γκρίνια. Και το Dark Souls 2 δεν πρόκειται να το τερματίσω, σας το λέω τώρα. Απλά πρόκειται να κάνω μερικά επεισόδια έτσι, λίγο για ζέσταμα μέχρι να βγει το Dark Souls 3, να ξέρετε. Ξέρω ότι έχει βγει το review και έτσι, αλλά εγώ δεν πήρα review αντιγραφό, οπότε δεν θα παίξουμε το review. Οπότε 12 Απριλίου νομίζω βγαίνει, 12-13 μου έρχεται εμένα γιατί το έχω παραγγείλει από το public. Όχι ότι είναι sponsors, τίποτα, το αγόρασε κανονικότατα. Και το αγόρασε σε retail, φίλε, επιτέλους άχρω Dark Souls σε retail. Τέλος πάντων, εδώ σταματήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο και μπορούμε εδώ πέρα τον Αρθούρο να τον κάνουμε spawn για να έρθει μαζί μας στις περιπέτειες. Στην προηγούμενη φορά είχαμε σπονάρει κάποιον άλλον. Έκανα πάλι μάγο, το οποίο δεν ξέρω αν μ' αρέσει, αλλά μιας ξεκινήσαμε μάγο, πάμε πάλι μάγο. Και ένα στα σχόλια που μου πρότεινε ο μάγος να είναι, ξέρω εγώ, γέρος με άσπρα μαλλιά και ιστορίες και τούμπανο, οπότε τον έκανα έτσι. Πάμε. Λοιπόν, ο Αρθούρος μου ήρθε και με χαμηλό HP, έτσι. Λοιπόν, ένα τέρας είναι εκεί πέρα. Και ένα τυπάς είναι εδώ πέρα κάτω. Πες μου ότι δεν πέθανε. Και ένας είναι ακόμα εκεί πέρα, θα τον κανονίσει. Ο Αρθούρος ξέρει. Ω, όχι, και το χέντη στο σπαθεί. Δεν ξέρω όμως το προηγούμενο. Στο προηγούμενο επεισόδιο νομίζω σας είχα δείξει εκείνον τον άσπρο τον υπότυπο. Με το σκοτώσει, σου δίνει το σπαθί που έχει αυτός τώρα. Λοιπόν, είναι ένα ακόμα τέρας εδώ. Ωραίος. Και νομίζω πως από εδώ και πέρα δεν μπορεί να ακολουθήσει, έτσι. Ή μπορεί. Όχι, μπορεί κανονικότητα. Please, στρίψε και μην πας κατευθείαν. Πήγε κατευθείαν πάνω κι αυτός. Σαν τον προηγούμενο. Α! Λοιπόν, αυτός ο τύπος τώρα ρίχνει βόμβες. Αυτές οι βόμβες πρέπει να πετύχουν αυτά τα βαρέλια για να σκάσουν τα βαρέλια και μέσα για να πηγαίνουν πιο γρήγορα στο bonfire. Λοιπόν, άμα ανέβω εδώ πέρα πάνω, τώρα θα εμφανιστεί ο Pursuer, το οποίο είναι σχετικά δυσκολάκι boss για αρχή. Ειδικά με μάγο που δεν ξέρω να παίζω. Α, τον κατέβασε! Μην το σκοτώσεις! Ήτανε για τη βόμβα, βρει! Έχω δικιά μου βόμβα. Ήτανε για να Είναι ηλίθιος, πραγματικά, ρε Αρθούρε. Ρε Αρθούρε, γιατί μου το έκανες αυτό τώρα. Θα σκαγει βόμβα και θα είναι και εδώ πέρα. Για να, αυτό κάνει δουλειά. Δεν κάνει δουλειά, αυτό κάνει μαγικό. Ρε μα, Αρθούρε! Είσαι χαζός! Είσαι πολύ χαζός, είσαι πιο χαζός από τα φύκια. Βλάκ, Αρθούρε. Και τώρα θα ρίξουνε. Τι φάση την μπαγκα... Wow. Έρχεται ένας. Τι φάση την μπαγκαρε το παιχνίδι. Όχι. Δεν μπαγκαρε. Δεν μπαγκαρε. Και πρέπει να έρθουν άλλοι δύο-τρεις. Τι φάση με το παιχνίδι. Παίζει να έχω lag αυτό, έτσι. Απλά έχω lag. Εδώ πέρα αυτός χάνει HP, εγώ δεν παθαίνω τίποτα. Έχω lag ή αυτός έχει lag. Τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ. Great Soul Arrow. Ω, αυτό είναι spell. Φάση, φίλε μου. Παίχτηκε και μεγάλο lag. Εκεί κάτω ξέρω ότι έχει πράγματα, αλλά δεν θα χρειαστεί να τα πάρω τώρα. Δεν έχω το Fire's Lockstone. Εδώ πέρα αυτός ο τυπάς, άμα του μιλήσεις. Καλά, όχι ακόμα. Πάμε κατευθείαν για τον boss. Έχει κάποια πράγματα τα οποία θα τα πάρω άλλη φορά. Πάμε τώρα για τον boss.
Αλλά δεν θέλει αυτός να πάμε για το boss. Θέλει να πάμε εδώ πέρα. Θέλω να ξοδέψω τα solar μου. Backstabbed. Ο τύπος θα ξέρει καλά τα μέρη του εδώ πέρα. Τι να κλάσω εγώ με το μαχαιράκι. Backstab. Να το. Αυτό μου το είχε δείξει το μέρος αυτό ο κύριος Τζιμαλίσιους. Κυρία Τζιμαλίσιους, εδώ πέρα μας δίνει το πρώτο, ξέρω εγώ, το staff, το οποίο το έχω ήδη. Δεν έχει παγίδα τελικά. Sorcerer Staff και Amber Herb. Ου! Τι γίνεται εδώ? Dead. Ου! Πες μου ότι πέθανε ο Αρθούρος. Ου! Νοπ, δεν θα με νικήσεις. Έχουμε ένα ακόμα εδώ, έλα εδώ φίλε μου. Λίγο χίλ γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τζάμπα, τζάμπα σπέλα εδώ. Και εδώ πέρα τώρα δείτε, αφού περάσετε αυτό το σημείο και... δεν έχει πουθενά άλλο να πάτε, οπότε κατεβαίνετε κάτω. Μιλάτε με αυτόν τον παππούλι και σου δίνει το white soapstone. Κάτσε, δεν μπορεί να λέει και τίποτα άλλο. Δεν είναι τίποτα άλλο. Οκ. Okay. Λοιπόν, σου δίνει... σταμάτα να μιλάς, please. Σου δίνει το white soapstone, αυτό εδώ πέρα. Wine sign soapstone. Το οποίο το βάζεις κάτω και γίνεται εκείνο το μεγάλο το sign το οποίο σε κάνουν summon οι άλλοι και έτσι παίζεις co-op multiplayer. Πρέπει να περάσουμε από εκείνον εκεί μέσα, γιατί, έχει τον μπο, γιατί είναι το boss εκεί. Backstabbed! Like a boss! 2700 ρε φίλε. Άμα δεν ήταν τόσο βλάκας ο άλλος, τώρα θα είχαμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Πήγε και, και το σκότωσε large σε all of undead. Λοιπόν, υπάρχει μια λύση εδώ πέρα. Άμα τρέξω γρήγορα. Πολύ γρήγορα όμως, πάρα πολύ γρήγορα. Πιο γρήγορα από αυτό. Ρε δούλεψε! Πατά το κουμπί και δεν δουλεύει. Αν το θέω. Easy peasy lemon squeezy. Λοιπόν, μ' άφησε τίποτα. Δεν μου άφησε τίποτα. Εδώ πρέπει να το προσέχουμε. Γιατί οι πάντες ρίχνουν εκρηκτικά εδώ. Δεκατέσσερα. Έντεκα. Α, έχω το Ember! Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όσο θέλουμε, νομίζω, έτσι. Ναι, έχω ένα τέτοιο. Οκ, okay, τρόμαξα για λίγο. Αυτό μου κάνει restore της χρήσης από το τέτοιο. Από το spell, νομίζω. Μισό, δούμε τώρα. Slightly restore. Α, slightly. Εντάξει, έστω γι' αυτό, καλό είναι. Λοιπόν, εδώ πέρα εμφανίζεται αυτή η βλακή μπλε. Σκοτώστε το οπωσδήποτε. Αφήνει Titanite Shard, αυτό το χρειάζεται για enchants. Αυτό σηκώνεται. Δεν σηκώνεται. Εδώ πέρα κάτω έχει μια καλή ασπίδα. Τι βουτάμε. Χωρίς απολέτως κανένα πρόβλημα. Από τη στιγμή φίλε μου που δεν σηκώνεσαι, δεν θα μπω καν στον κόπο να έρθω εκεί πέρα. Τώρα με έρθουμε εδώ πέρα, νομίζω μπορώ να το ανοίξω αυτό, έτσι. Ναι. Και για να μην χάσουμε τα souls. Που παραλίγο να το χάσουμε πέφτοντας από εκεί. Θα πάμε λίγο στο bonfire το αρχικό.
Και να κάνουμε λίγο level up, είμαστε 3.000 ψυχές. Λοιπόν, για να πω σένα τι μπορώ να αγοράσω. Βόμβα μπορώ να αγοράσω. Τι θα γίνει. Πάρουμε 2-3 έτσι να έχουμε. Θέλω να δω τι, να δω άμα ρίξω εδώ πέρα βόμβα. Νοπ. Ήθελα να δω με μερικές χρήσεις δουλέψει, αλλά δεν κάνει. Τζάμπα, τζάμπα αγοράσαμε. Λοιπόν, έχουμε και κάποια solo τα οποία μπορούμε να ξοδέψουμε, κάποια τέτοια, πώς λέγονται, Soul of the Undead, κάτι τέτοιο. Μπούμ, 800 souls έτσι. Δώσαμε όλα 200. Θα μπορούσα να ξεκλειδώσω και πέρα τον blacksmith. Άρα πάμε για level up πρώτα. Λοιπόν, τι να δώσουμε. Δίνει cast speed. Λοιπόν, έχουμε πάρει ένα ακόμα. Έχουμε πάρει μια ακόμα μαγεία. Λοιπόν, την έριξε εκείνο το τέρας. Να δούμε πόσο intelligence θέλει για να το χρησιμοποιήσουμε. Θέλει 14 και έχουμε 15. Οπότε δείτε τώρα. Λοιπόν, έχουμε 15 intelligence. Attunement, αυτό μας δίνει, δείτε το attunement εδώ πέρα, μας δίνει ένα slot ακόμα extra. Και casting speed, δηλαδή πιο γρήγορα τα spells και μπορείς να βάλεις ένα ακόμα spell. Για με 2000 souls, τι άλλο μπορούμε να πάρουμε. Lost connection to Steam, δεν πειράζει. Μας και έχουμε 1000, λοιπόν. Έρχεσαι εδώ πέρα, attune spells. Και βάζουμε δεύτερο, έχουμε 2 μαγείες τώρα, το οποίο είναι πολύ καλό. Και εδώ πέρα, βασικά, να ξεκλειδώσουμε και τον blacksmith. Για να κάνουμε σαν το τέτοιο, το staff. Όσο λίγο και να είναι, θα κάνει δουλειά. Λοιπόν, πού είσαι. Δώσε μου το κλειδάκι. Ευχαριστώ. Ναι, 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 thank you, thank you. Travel, πάμε πίσω στη μαζούλα. 1700, νομίζω 2 enchants θα κάνουμε, πιστεύω. Δηλαδή ένα συν 2, γιατί κάνει παραπάνω damage έτσι. Άμα δώσει εδώ πέρα το κλειδάκι, boom. Το ξεκλειδώνεις. Και μετά πας πάλι εδώ πέρα να κάνεις ένα refresh στην περιοχή. Και ο τύπος πρέπει να βρίσκεται μέσα τώρα. Ωραία. Ωραία, τώρα που είναι μέσα. Ξέρετε γιατί δεν μου αρέσει που κάνω playthrough τώρα το Dark Souls 2. Γιατί ξέρω τι κάνω. Τα ξέρω όλα. Να στο Dark Souls 3 δεν ξέρω τίποτα και δεν έχω δει τίποτα. Έχω δει μόνο λίγο gameplay. Αυτό, gameplay, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, reinforced weapon and armor. Ωραία. Τώρα buy item. Και reinforced weapon. Άλλο ένα. Boom. Συν 2. Ωραία, τώρα μπορούμε να πάμε για τον boss, πιστεύω. Travel. Εδώ πέρα. Νομίζω τώρα το έχουμε τον boss. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Κάνα summon sign εδώ να μας βοηθήσει. Όχι. Πριν πάμε για τον boss, βάλαμε ιστορίες. Αυτά. Εδώ πέρα είμαστε. Στα 14 λεπτά ήθελα να είναι 15 λεπτό βίντεο για να μπορέσω να το κάνω γρήγορα edit και record και upload, αλλά δεν πειράζει. Δεν μας πειράζει καθόλου. Έκανε ένα τριπλό crack, ελπίζω να μην ακούστηκε πολύ, αλλά ήταν ωραία. Λοιπόν,
Έχει ένα τέρας εδώ. Α, έχουμε lost connection του... Α, όχι, άκυρο. Ρε! Μην με δουλεύεις τώρα. Life jam. Λοιπόν, έχουμε. Βοηθά εδώ πέρα. Mild manner pay... Αυτό είναι NPC, δεν είναι παίκτης. Αυτό είναι NPC σίγουρα εκεί κιόλας. Ας ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Με το ένα πουπ και με το άλλο μαγεία. Ναι. Ναι. Το κόλπο είναι να πας από κάτω. Και να είσαι κοντά στα πόδια του. Όχι πολύ κοντά για να μην σε χτυπήσει, αλλά κοντά σχετικά. Και υπομονή. Πολύ υπομονή. Και άλλη υπομονή. Και δώσε. Και τώρα πάλι το ίδιο. Ουπ. Βασικά είμαι μάγος. Μπορώ να φύγω μακριά έτσι. Μπορώ να κάνω damage από απόσταση. Καλύτερα όχι. Καλύτερα όχι. Πολύ καλύτερα όχι. Αυτό θα με έχει σκοτώσει αν με πετύχανε. Δώσε όσα μπορείς. Δώσε. The last giant. Λοιπόν, τελευταία έπαιζα Dark Souls 1. Και έχω λιώσει πολύ το Dark Souls 2 για να μπορέσω να πω ότι το Dark Souls 1 είναι κλάσης ανώτερο. Σε boss, σε δυσκολία, σε επίπεδα, σε design... Σε όλα. Το Dark Souls 1 είναι κλάσης ανώτερο. Ένα! Boom! Πάει το πρώτο boss! G fucking G! Και κάπως έτσι νικήσαμε το πρώτο boss. Το οποίο μας δίνει και Soul of the Last Giant και Soldier Key. Το οποίο θα μας βοηθήσει να ξεκλειδώσουμε και άλλα πράγματα μετά. Sorry γι' αυτό. Οπότε, επεισόδιο νούμερο 2. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.